Με τον πρώην Υφυπουργό Εργασίας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τάσο Πετρόπουλο. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο. Είστε καλά? Είμαστε καλά. Λοιπόν, διαβάζω ένα δημοσίευμα σημερινό από την εφημερίδα Τα Νέα του συναδέλφου Ηλία Γεωργάκη σε σχέση με την καθυστέρηση στην δημοσιοποίηση των καθαριστικών σημειωμάτων για τους συνταξιούχους, προκειμένου να δουν τι θα πρέπει να πάρουν από 1η Ιανουαρίου του 19. Αναρωτιέμαι γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι δεν έχω ακούσει την κυρία Χρυσόγλου να μιλάει για λάθη που έγιναν. Εκείνο που έχω πει εγώ και γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι η σύνταξη η οποία τελικά αποδίδεται είναι πραγματικά εκείνη που προκύπτει σαφώς σύμφωνα με τον νόμο ως δικαίωμα για κάθε ασφαλισμένο. Αυτές οι συντάξεις, εμφανιζόμενες ως υπέρογκες, και πράγματι υπέρογκες είναι όταν μιλάμε για συντάξεις τέτοιες, δεν δόθηκαν ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ δεν απονεμήθηκαν. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο προφανώς είχα εντοπίσει, διότι αυτή ήταν η δική μου δουλειά, να υποπτεύω τη λειτουργία των φορέων, και διαπίστωσα ότι πράγματι οι υπηρεσίες κανόνιζαν την έκδοση τέτοιων συντάξεων από εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Mm-hmm. Προφανώς χρειαζόταν να δω μια παρέμβαση, μια ορθή προσαρμογή του νόμου, ώστε να μην προκύπτουν τέτοιες συντάξεις. Γιατί ένα μέρος αυτών των εισφορών που υπολογίστηκαν ως να ήταν εισφορές των ίδιων των δικαιούχων, δεν ήταν δικές τους, ήταν εισφορές οι οποίες αποδίδονταν στον αρμόδιο φορέα. Συγκεκριμένα είναι εισπράξεις από συμβόλαια που αποδίδονταν από τους συμβολογράφους που παρακρατούσαν αυτά τα ποσά νομίμως, για να τα αποδίδουν στο Ταμείο Νομικών ως πόρος αναδιανεμητικός που κάλυπτε τις συνταξιδικές ανάγκες του Ταμείου Νομικών. Άρα λέτε ήταν κακή χρήση του νόμου, λανθασμένη χρήση του νόμου όλο αυτό το μπέρδεμα. Προφανώς, εγώ δεν λέω ότι φταίνε οι υπάλληλοι, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια εφαρμογή. Γι' αυτό είπα πριν ότι έγινε λάθος, που είπε η κυρία Χρυσόγλου, ότι έγινε λάθος. Όχι, η ακριβής κυριολεκτική διατύπωση δική μου είναι ότι δεν αποδόθηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επομένως, όταν πας να κάνεις ένα τόσο μεγάλο έργο σε συγκρουόμενες, αλληλοσυγκρουόμενες και διαφορετικές ρυθμίσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να κάνεις έγκαιρη προσαρμογή των διατάξεων. Ο νόμος είναι γενικός και στην ειδικότερη εφαρμογή του έπρεπε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Αυτές οι παρεμβάσεις πράγματι είχαν δρομολογηθεί να γίνουν. Δεν δόθηκαν ποτέ συντάξεις κατόπιν δικής μου εντολής σε κανέναν από αυτές τις υψηλές συντάξεις. Και ήταν ζήτημα χρόνου να ψηφιστούν, που μέσα στις συνθήκες της έκτακτης, της πρόωρης καταφυγής στις κάλπες δεν νομοθετήθηκε. Η διάταξη ήταν έτοιμη. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Δηλαδή, λάθος είναι όταν κάτι έγινε. Διορθώθηκε εγκαίρως. Το να κάνει σε μια προσαρμογή του νόμου είναι αναγκαίο όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο έργο. Τώρα, σε σχέση με τα καθαριστικά για τον... Τα καθαριστικά έχουν σχέση ακριβώς με την, με την βεβαιότητα που θα έπρεπε να έχουμε. Έχω και τα παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε, κύριε Πετρόπουλε. Συγχωρείτε. Όχι, αλίμονα. Λοιπόν, τα καθαριστικά έχουν να κάνουν, ο χρόνος έκδοσης, ακριβώς με όλες αυτές τις επαναβεβαιώσεις της ορθής αποτίμησης και ορθής έκδοσης συντάξεων, είναι ένας από τους λόγους, δεν είναι ο μόνος, προκειμένου να εκδίδεται μια σύνταξη πράγματι εκαθαρισμένη και αναμφισβήτητη. Επειδή υπήρχαν τέτοια ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν σωστό και το ερώτημα είναι αν θα δουν μειώσεις, θα δουν αναπροσαρμογές. Αυτό είναι νομίζω το μείζον. Δεν μειώσεις, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει μια φιλολογία γύρω από το ότι υπάρχουν μειώσεις, ότι θα υπήρχαν μειώσεις και επειδή θα υπήρχαν θα τις έβλεπαν οι άνθρωποι και θα εξοργίζονταν. Η αλήθεια είναι ότι οι συντάξεις που αποδόθηκαν αποδόθηκαν και ξέρει ο καθένας τι παίρνει. Επομένως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να αποκρύψεις από κάποιον. Μιλάμε για τις συντάξεις, να το διευκρινίσουμε, για παλαιές συντάξεις, όσες καταβάλλονταν έως και, ως και το Μάιο του 2016, δηλαδή μα πριν. Δεν υπήρχε καμία από αυτές. Ναι, πριν από την εφαρμογή του νόμου του κ. Κατρούγκαλου. Μα δεν υπήρχε μείωση σε καμία από αυτές τις συντάξεις. Καμία. Έχει υπάρξει και διάταξη νόμου που το εξασφαλίζει αυτό. Καμία. Επομένως
δεν υπήρχε κανένας λόγος πρακτικός να μην εκδώσουμε για να μην δουν. Με τις συντάξεις χειρίας. Συντάξεις χειρίας είναι ο νόμος ο οποίος ήδη βρίσκεται σε φάση εφαρμογής. Mm-hmm. Να χορηγηθούν αυξημένες συντάξεις χειρίας. Είναι πιο υψηλές από αυτές που χορηγούνταν πριν τον νόμο 43-87, πριν τον νόμο του ΕΦΚΑ, τον νόμο Κατρούγκα τέλος πάντων, διότι χορηγούνται και στα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ενώ πριν χορηγούνταν μόνο στα παιδιά που είχαν, ήταν σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ΤΕΗ. Μέχρι mm-hmm. 24, τώρα είναι σε όλα τα παιδιά, έχει επεκταθεί και μάλιστα έχει επεκταθεί και η κάλυψη υγείας, περίθαψης και φαρμάκων μέχρι τα 35 για όσα παιδιά παρέμειναν άνεργα από ορφανικές οικογένειες. Και έχει αυξηθεί και η σύνταξη. Και η κατώτατη σύνταξη έχει πολλαπλασιαστεί. Ειδικά για τις αγρότες έχει πάει στα 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλιση. Η εθνική σύνταξη, δηλαδή στο ποσό της εθνικής σύνταξης. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε κάτι. Άλλωστε, εκείνο που θα αποδειχθεί είναι ότι όλα αυτά που έλεγα όλα αυτά τον καιρό πράγματι αποδίδουν αληθώς την πραγματικότητα. Και είναι ένα ζήτημα πια για τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Μηταράκη και την Νέα Δημοκρατία να αποδείξουν ότι πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Γιατί εκείνο που βλέπω είναι ότι εμένα με κατηγορούσαν γιατί εντός ενός μηνός από την έκθεση του νόμου, την ψήφιση του νόμου, τη δημοσίευση του νόμου για την τάξη κυρίας δεν έδωσε τις αυξήσεις. Έχει περάσει άλλος ένας μήνας από τότε και η Νέα Δημοκρατία πάλι δεν τις έχει δώσει. Επομένως δεν είναι ζήτημα γιατί εγώ δεν ήθελα. Είναι ότι δεν είναι απλό θέμα να εκδώσεις συντάξεις μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα που χρειάζεται να φτιαχτεί. Όλα αυτά. Μπράβο. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, κύριε Πετρόπουλο. Ναι. Γιατί θα ακούσατε και εσείς τις εξαγγελίες σε σχέση με την διαδικασία ψηφιοποίησης για την έδωση των συντάξεων. Τον κύριο Βρούτση, αλλά και τον κύριο Πιερακάκη, αν δεν κάνω λάθος, να λένε ότι ως τον Ιούνιο, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, μπορεί το 35% των συντάξεων να εκδίδεται μέσω αυτής της πολύ, πολύ γρήγορης διαδικασίας. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο για την εκτίμησή σας και αν είναι, γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό και δεν το κάνετε κι εσείς? Να σας πω με τη σειρά τα εξής. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο κ. Βρούτσης έχει ήδη προβλέψει από το 2012 ότι θα έδινε σε μία μέρα τις συντάξεις. Ναι. Όταν στην παρθενική του ομιλία ως υπουργός τότε είχε πει σε μία μέρα θα βγαίνουν συντάξεις ενός ενός έτους. Πέρασαν από τότε αρκετά χρόνια και μέχρι τη λήξη της θητείας εκείνης της κυβέρνησης και της δικής της θητείας δεν κατάφερε να αφήσει ανεκτέλεστες 160.000 περίπου κύριες συντάξεις. Συνεπώς, ας το θυμόμαστε αυτό για να κρίνουμε και τη συνέχεια. Δεύτερο, ήδη οι συντάξεις που εκδίδονται με βάση νόμο 43-87 για την περίοδο μετά τον Μάιο και του 2016 εκδίδονται πάνω από 80% εντός του ίδιου μήνα που κατατίθεται η αίτηση. Πάντως, σίγουρα εντός των τριών μηνών που σύμφωνα με τον νόμο είναι περίοδος εντός της οποίας υποχρεώνεται το φορέας να εκδίδει τη σύνταξη που λέγεται σύνταξη, τώρα μου διαφεύγει η ορολογία, λήξη πρόθεσμου, ναι. Σύνταξη λήξη πρόθεσμου. Βλέπω και την κόρη μου, ξέρετε, κάνω και κάτι διακοπές, τρώει χώματα, κάνει διάφορα. Λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε εδώ για να σας αφήσω να μην έχετε κάποιο θέμα. Ναι, πείτε. Όχι, θα το ολοκληρώσουμε αυτό. Ναι, ναι. Επομένως, αυτό που λέμε ήδη συμβαίνει από το νόμο 43-87 για τις συντάξεις που εκδίδονται μετά από τότε. Άκουσα τον κύριο Βούτση με προσοχή να λέει για τις συντάξεις που από το 2020 θα εκδίδονται. Αν πράγματι μιλάει γι' αυτό, είναι πολύ εύκολος ο στόχος να καλυφθεί, γιατί είναι πολύ παραπάνω, δεν το γνωρίζει, πολύ περισσότερο ποσοστό ήδη χορηγείται. Όχι 34, αλλά 80%. 80% των συντάξεων, λέτε, βγαίνουν με ψηφιακό τρόπο και γρήγορα. Ναι, βγαίνουν, όχι, θα σας πω πώς βγαίνουν. Ναι. Με ψηφιακό τρόπο δεν βγαίνουν. Αυτό θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Ναι. Τότε θα βγαίνει με ψηφιακό τρόπο και αμέσως. Εντός μιας μέρας θα βγαίνει. Πράγματι. Διότι όλος ο χρόνος θα είναι ψηφιοποιημένος και επειδή το σύστημα του νόμου προκύπτει, από το σύστημα του νόμου προκύπτει αμέσως η σύνταξη που πρέπει να βγαίνει και είναι ενιαίος ο χρόνος, δεν έχει χωριστά ταμεία, θα βγαίνει εύκολα, αλλά χρειάζεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ήδη έχουμε επεξεργαστεί, έχουν γίνει οι προκηρύξεις, το σχεδιασμό των σχετικών προκηρύξεων για το διεθνή διαγωνισμό, για το διεθνή διαγωνισμό που πρέπει να γίνει για την ολοκλήρωση αυτών των μηχανογραφικών συστημάτων. Επομένως, θα ανακαλύψει ο κύριος Βρούτσης
ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ή 3 χρόνια για να γίνει αυτό που λέει, να βγαίνει ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται να γίνουν σύμφωνα με τις... Άρα λέτε δεν θα προλάβει ως τον Ιούνιο να συμβεί κάτι. Όχι, δεν είναι ζήτημα δικής του πρόθεσης, ναι. Είναι ζήτημα πραγματικότητας. Διότι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς για διεθνείς μάλιστα διαγωνισμούς για να δοθούν τέτοια προγράμματα και για να εκπονηθούν τα προγράμματα και όλα αυτά για να γίνουν, θέλει μια χρονική περίοδο να οριμάσει το έργο και να γίνουν οι διαγωνισμοί νομίμως. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να... Θα πηγαίνει κάθε φορέα, κάθε εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει, θα κάνει την έστασή της και θα ακολουθεί τον γνωστό δρόμο. Κάτι τελευταίο, κύριε Πετρόπουλε. Πόσος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που περιμένουν κάμποσο καιρό και δεν έχουν δει τη σύνταξη τους να βγαίνει? Τον Απρίλιο, που είχαμε τα τελευταία στοιχεία, ήταν 40.000 οι συντάξεις οι οποίες δεν είχαν εκδοθεί και ήταν περίπου 13.000 του δημοσίου. Τώρα είναι του δημοσίου το μήνα τον προηγούμενο Ιούλιο, δηλαδή μέσα Ιουλίου, ήταν περίπου 15.000 συντάξεις του δημοσίου και ξέρω ότι λόγω των εκλογών, όπως ξέρετε πάντα πέφτουν οι ρυθμοί, από 40.000 έχουν πάει κοντά στις 48-49.000 συνολικά οι κύριες συντάξεις των λοιπόν δικαιούχων. Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως συντάξεις, επίσης συντάξεων, και δεν είναι, πρέπει να κάνουμε μια σωστή διάκριση σε αυτό, οι οποίες δεν είναι έτοιμες για έκδοση και χορήγηση ποσών, διότι τους ελείπουν στοιχεία. Κάθε αίτηση δεν σημαίνει ταυτοχρόνως ότι δημιουργεί και δικαίωμα λήψης της σύνταξης. Ότι είναι αποδεκτή αμέσως. Μάλιστα, ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλές που απορρίπτονται. Υπάρχουν και πάρα πολλές οι οποίες χορηγήθηκαν και αναζητούνται να επιστραφούν, διότι κακώς εδόθησαν. Υπάρχει πληθώρα περιπτώσεων. Επομένως, δεν μπορούμε να τις βάζουμε όλες μαζί ως συντάξεις εκτελεστές και υποχρεωτικές. Μάλιστα. Και κάνει λάθος ο κ. Μπούτσης να το κάνει. Στο κεφάλι του θα τα φάει όλα, γιατί αυτά που λέει πρέπει να τα αποδείξει και τον ίδιο. Θα δει ότι δεν είναι έτσι. Αλλά στο μεταξύ θα έχει αδικηθεί μια σωστή πολιτική που έχουμε σχεδιάσει. Το πρόβλημα και το ανησυχητικό ζήτημα είναι ότι από ό,τι ακούω, όλη αυτή η φιλολογία γύρω από το δικαστηριούδι, το σύστημα το δικό μας να βγάλει συντάξεις, οδηγεί σε μια νέα νομοθέτηση για ένα άλλο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σας βεβαιώνω ότι αν συμβεί αυτό, πέρα από το ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ίδιους τους ασφαλισμένους, γιατί θα οδηγήσει, είμαι βέβαιος, σε μείωση συντάξεων, θα οδηγήσει και σε μια αδυναμία πλήρη χορήγησής τους και καθυστέρηση μεγάλη για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν σπάσεις τώρα το σύστημα και πας να κάνεις κάτι άλλο, θα περιμένουμε για πάρα πολύ καιρό να βγουν συντάξεις, διότι κάθε αλλαγή αυτονοήτως προκαλεί και μια σχετική καθυστέρηση μέχρι να γίνουν σχετικές προδιαγραφές και οι διευθετήσεις. Αυτό είναι λογικό που λέω, δεν χρειάζεται κανείς να το ξέρει. Αλλά είναι αποδεδειγμένο. Στην διεθνή εμπειρία έχει αποδειχθεί ότι κάθε αλλαγή τέτοια και μεταβολή ενός φορέα, εδώ είχαμε 8 φορείς που ενοποιήθηκαν σε ένα, φαίνει και μια μικρή καθυστέρηση. Εμείς αποφύγαμε τις καθυστερήσεις, αντιθέτως επιταχύναμε και την έκδοση συντάξεων. Αλλά αυτά θα αποδειχθούν, κύριε Παπαδόπουλο. Θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας που λέω, καθίστε το να δείτε ότι έτσι θα εδώ να είμαστε να τα συζητάμε. Καλά να όλα όσα είπα, τα είπα με πλήρη αλήθεια, γιατί είμαι ο παδός της αλήθειας που μπορεί να μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρόπουλο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Τάσος Πετρόπουλος, πρώην Υφυπουργός Εργασίας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.